Χαμένη σε έναν παράδρομο, περπατούσα ασθμένοντας, με αγωνία να φτάσω στη μεγάλη λεωφόρο πριν πέσει το απόλυτο σκοτάδι, κυριευμένη από τον φόβο του άγνωστου. Η πόλη είχε γίνει στα μάτια μου ένα σύμφυρμα αδιέξοδων δρόμων. Τα ρεά χλωμά φώτα δημιουργούσαν αδύναμες φωτεινές κοιλίδες πάνω στο πλακόστρωτο που άχνιζε από την ολοήμερη κάψα του ήλιου, καθώς η θερμοκρασία άρχισε να παίρνει την κατιούσα. Το ανεπαίσθητο αεράκι δημιουργούσε σκιές και ανησυχίες. Όταν το βλέμμα μου καρφώθηκε πάνω στο πρόσωπο του μαυροφορεμένου άνδρα με το δεξί χέρι πάνω στο στήθος. Το κρυζοπό φέγκος που είχε αρχίσει να διαχέεται παντού ήταν πιθανόν υπεύθυνο για την αυτόματη ταύτισή του με τον άνδρα στον πίνακα του Γκρέκο, με μια απρόσμενη, εκπληκτική ακρίβεια. Τα χαρακτηριστικά του πανομοιότυπα με εκείνα του ευγενού στον πίνακα, που είχα πρόσφατα θαυμάσει στο Μουσείο Πράδο. Κάποιο παράξενο συνέστημα, κάτι σαν ντεζαβού, με είχε καθυλώσει τότε μπροστά στο πορτρέτο, με μια έκφραση πνοβατικής προσήλωσης, όπως σχολίασε ο Μαξ. Και να, τον βλέπω μπροστά μου καθισμένο σε αυτό το έρημο παγκάκι, στο άγνωστο δρομάκι της Τίνιδας. Σαν να ξεπήδησε μέσα από τον καμβά, πέταξε πάνω από τη θάλασσα και ήρθε εδώ να γεμίσει με την παρουσία του το βλέμμα μου για να επιβεβαιώσει εκείνο το παράξενο συνέστημα μεθυσμένης κατάπληξης που ένιωσα μπροστά στο αριστούργημα του Γκρέκο. Μια προειδοποίηση της μοίρας ίσως. Η μαύρη κελεμπία και ο ξεφτισμένος άσπρος γιακάς συνηγορούσαν υπέρ της φαντασίωσής μου που ξεπερνούσε όρια και δισταγμούς. Το ένιωσε ότι τον κοίταζα. Τα βλέμματά μας διασταυρώθηκαν για ένα δέκατο του δευτερολέπτου. Ντράπηκα. Απέσυρα το δικό μου, παριστάνοντας την αδιάφορη, με ένα απαρηγόρητο χαμόγελο εξαιτίας της επίγνωσης αυτού που προηγήθηκε. Προσπάθησα να επιταχύνω το βήμα μου, όμως τα πόδια μου αντέδρασαν. Ήμουνα μια αδρανής φιγούρα πάνω στο καλντερίμι, με τα μάτια καρφωμένα επάνω του. Με μαγνήτιζε όπως ο πίνακας. Πιθανώς ενοχλημένος, έστρεψε το κεφάλι του σε άλλη κατεύθυνση. Πρόλαβα όμως να παρατηρήσω ότι το αριστερό του βλέφαρο ήταν ελαφρά πεσμένο σε σχέση με το δεξί. Ένα ακόμη στοιχείο που επιβεβαίωνε την ομοιότητα. Καθώς προσπάθησα να τον προσπεράσω, γύρισε απότομα το κεφάλι του, με κοίταξε έντονα και ρώτησε με άψογη γαλλική προφορά. «Θέλετε κάτι από μένα, κυρία?» Κοντοστάθηκα. Ένιωσα μια μαύρη τρύπα να ανοίγεται κάτω από τα πόδια μου και εγώ να αιωρούμαι σαν ένα ασήμαντο φτερό μέχρι να φτάσω στον πυθμένα της. Τράβλησα ένα «με συγχωρείτε», μια ομοιότητα. Πάλι καλά. Ωστόσο στεκόμουν ακόμη εκεί, μπροστά του, με μια αίσθηση απατηλής σωτηρίας από τον προηγούμενο φόβο μου. Τότε παρατήρησε ότι αυτό που είχα νομίσει για ξεφτισμένο γιακά ήταν μια άσπρη λινή τσαλακωμένη μαντήλα από αυτές που δένουν συνήθως οι Άραβες στο κεφάλι τους. Επανέλαβα ένα «με συγχωρείτε» μία ομοιότητα και έκανα να φύγω όταν εκείνος ύψωσε το χέρι του με έναν τρόπο επιτακτικό, αλλά όχι βίαιο. «Μιλήστε μου για αυτή την ομοιότητα». Τα μάτια του καρφώθηκαν επάνω μου σαν λεπίδες, έτοιμες να σκίσουν το δέρμα μου. Σταγόνες υδρότα κυλούσαν σαν υδράργυρος σε μία τεθλασμένη πορεία από το μέτωπο στο στήθος μου. Η αίσθηση της σωτηρίας αποδείχτηκε απατηλή. Ένιωσα το δηλητηριώδες δάγκωμα του φόβου να επανέρχεται. Με καθησύχασαν το βλέμμα του που έγινε πράο, έτσι μου φάνηκε από την κοντινή απόσταση που μας χώριζε, και η ευγένεια της έκφρασής του. Δεν τον έβλεπα πια σαν έναν πιθανό κίνδυνο. Το βλέμμα μου καλύφθηκε από τον άνδρα του πορτρέτου, λες και ο ολοζώντανος σωσίας του εξαϊλώθηκε. Το δέρμα του δεν ήταν σκουρόχρωμο όπως των ηθαγενών. Η όψη του είχε το λούστρο της ευγένειας. Όμως το βλέμμα του στάθηκε επάνω μου διεισδυτικό και ελαφρά απειλητικό. Η άποψή μου γι' αυτόν μεταβαλόταν ένα δευτερόλεπτο. Πήγα να σηκωθώ, όμως πάλι το χέρι του, χωρίς καν να με αγγίξει, με καθήλωσε δίπλα του. «Όχι πριν μου μιλήσατε», είπε ήπια αυτή τη φορά με έναν επαίσθητο χαμόγελο.
κοπιάζοντας, του ανέφερα την ομοιότητα με τον Ευγενή στον πίνακα του Γκρέκο. Καθώς του μιλούσα, η χρειά της απειλής μαζί με τραχύτητα, της φαντασίας μου μάλλον, είχε εξαφανιστεί από το βλέμμα του. Ένα αμυδρό χαμόγελο που υποδήλωνε αυτοσαρκασμό αλλίωσε την όψη του. Μου πέρασε από το μυαλό η σκέψη ότι κάτι φοβόταν και εκείνος. Στο πρόσωπό του σχηματίστηκε η προηγούμενη ανεξιχνίαστη έκφραση, καθώς με ρώτησε με χλιαρό ενδιαφέρον σχετικά με την καταγωγή και το επάγγελμά μου. Του είπα ότι είμαι Ελληνίδα, δημοσιογράφος. Μένω στο Λονδίνο και εργάζομαι σε ένα πολιτικό περιοδικό, υπεύθυνη για κοινωνικά θέματα. Ήρθα στην Τίνιδα να παρακολουθήσω ένα διεθνές συνέδριο για την εξάλληψη της φτώχειας στον πλανήτη. Χαμογέλασε και σαν να μιλούσε στον εαυτό του ψιθύρισε «Κόσμος γεμάτος ελάχιστες αλήθειες και ανύπαρκτη δικαιοσύνη». Ύστερα με κοίταξε σαν να περίμενε να το αφηγηθώ πως βρέθηκα σε εκείνο το στενό δρομάκι. Χάθηκα στον δρόμο καθώς κοντοστάθηκα να θαυμάσω κάποια έργα τέχνη σε μια γκαλερί. «Ψάχνω τη λεωφόρο Μπουργκίμπα», κατέληξα. Φάνηκε καθησυχασμένος από την απάντησή μου, γεγονός που έβαλε σε ενέργεια το δημοσιογραφικό μου δαιμόνιο. «Εσείς?» τόλμησα την ερώτηση. Δεν απάντησε αμέσως. Με κοίταξε διερευνητικά, ίσως για να επιβεβαιωθεί για την αθωότητα της ερώτησής μου, και αργά με μια βαθιά υπαινικτική φωνή και έναν επέστητα ενιγματικό χαμόγελο είπε «Ίσως αποκαλυφθώ στην επόμενη μοιραία συνάντησή μας». «Προχωρήστε ίσια, στρίψτε αριστερά στον πρώτο δρόμο που θα συναντήσετε και μετά δεξιά στο σταυροδρόμι. Θα βγείτε εύκολα στην κεντρική λεωφόρο». Τον καληνύχτησα απογοητευμένη. Γύρισα πίσω δύο βήματα, του πρότεινα το χέρι μου, που έμεινε μετέωρο και του συστήθηκα. «Νικολέτα Θεοδώρα Πάζη». Περπατούσα γρήγορα με την αίσθηση ότι η προστατευτική σκιά του με ακολουθούσε. Και ωστόσο κυριευμένη ακόμη από τον απροσδιόριστο φόβο που νιώθει κανείς μόνος σε άγνωστους τόπους. Κάθε βήμα και μια δυνητική παγίδα. Συνηγορούσε το σούρπο που απειλούσε να κατακλείσει την ατμόσφαιρα και αισθανόμουν λες και ένα κομμάτι του γκρίζου ουρανού με τις ανεπαίσθητες πύρινες αντάβιες είχε καθίσει πάνω στο κεφάλι μου. Κάθε τόσο γύριζα ανήσυχη πίσω. Μεταταμένες όλες τις αισθήσεις μου, μήπως συλλάβω το θρόισμα της μαύρης και λεμπίας του, αλλά δεν τον είδα. Αυλά και υδρότα κατρακυλούσαν από το λαιμό και νότιζαν το στήθος μου. Έστριψα δεξιά και στο βάθος του μικρού δρόμου διέκρινα τα φώτα της μεγάλης λεωφόρου. Έβγαλε έναν βαθύ αναστεναγμό ανακούφισης, καθώς σκούπισα με την ανάστροφη του χεριού μου σταγόνες υδρότα που κυλούσαν από το μέτωπο στα μάτια μου, που έτσουζαν, παρασύροντας τα τελευταία απομεινάρια του μακιγιάζ μου. Στην είσοδο του ξενοδοχείου διέκρινα τον Μαξ. Κάπνιζε νευρικά, στρέφοντας το κεφάλι του πάνω κάτω στον δρόμο, μήπως με διακρίνει ανάμεσα στους διερχόμενους. Στάθηκα να πάρω μια ανάσα ανακούφισης. Ακόμη νοιαζόταν για μένα. Η σχέση μας είχε περάσει από όλα τα δυνατά στάδια, καταλήγοντας σε μια αμφισβητούμενη, κατά περιόδους, φιλία, εξαιτίας του επαγγελματικού ανταγωνισμού που πολλές φορές τον ξεπερνούσαμε. Και οι δύο. «Πάντοτε βρίσκεις τρόπο να με κάνεις να ανησυχώ για σένα», είπε με ένα ενοχλημένο ύφος, καθώς σκούπιζε τον υδρότα από το μέτωπό του, παρασύροντας προς τα πίσω και τα μαλλιά του που είχε ανακατέψει το αεράκι, προδίδοντας την αρχή της φαλάκρας που τόσο μισούσε. Τα μάτια του στυλώθηκαν επάνω μου αυστηρά. Το ύφος του πρόδιδε τη σκέψη του. Ήταν βέβαιος ότι το έκανα επίτηδες για να προκαλέσω το ενδιαφέρον του. Ο έρωτάς μας είχε τη συνήθη κατάληξη των μεγάλων καλοκαιρινών ερώτων που έχουν ως βάση τον εποχιακό ενθουσιασμό για εκείνον. Γιατί για μένα η ένταση των συναισθημάτων που μου προκάλεσε θα έσπαγε οποιοδήποτε ερωτόμετρο αν υπήρχε κάτι τέτοιο. Αυτή ήταν η εκτίμηση της κατάστασης εκείνη την εποχή. Η αλληλοεκτίμηση, μόνη σταθερή αξία στη σχέση μας, μετά την όχι επιθυμητή εξέλιξή της, μαζί και τα αισθήματα που είχαν επιβιώσει μέσα μου, ήταν υπεύθυνα για πισωγυρίσματα που αδικούσαν τη φιλία μας, άφηναν όμως αλόβητη την αίσθηση της ιδιοκτησίας και στους δυο μας. Η σκέψη μου γυρνούσε συνέχεια στο νέο μου φίλο, σαν το νερό που αυτόματα βρίσκει αυλάκι για να κυλήσει. Ήμουν αποφασισμένη να παρακάμψω κάθε φόβο και να τολμήσω να βρεθώ μαζί του.
όταν, διηλίζοντας κάθε πιθανότητα των κινήτρων μου, κατέληξε ότι το έναυσμα, το κυρίαρχο έναυσμα, ήταν η γοητεία που μου ασκούσε η προσωπικότητά του, σε συνδυασμό με το επίσης γοητευτικό στοιχείο της διερεύνησης του άγνωστου, σχημάτισα τον αριθμό του τηλεφώνου του Φουάντ Μαζίν. Ήθελα η παρουσία του να μην είναι υποκατάστατο της απουσίας κάποιου άλλου. Του Μαξ, κατά βάση εννοούσα, θα ήταν βλακώδες από μέρος μου να παρακινηθώ από το ποταπό συνέστημα να κεντρήσω απλά το ενδιαφέρον του πρώην εραστή μου, που κάποτε, επιτέλους, έπρεπε να ξεπεράσω. Βγήκα μαζί του με την έμονη σκέψη να είμαι προσεκτική, να επαγρυπνώ ενάντια στην αυταρέσκεια, να αντισταθώ με κάθε μέσο σε οποιαδήποτε μορφή εξάρτησης. Τελικά, έπρεπε να γνωρίσω τον Φουάντ για να ξεπεράσω την νόσο του εγωισμού. Αγνώριστος με το ευρωπαϊκό ντύσιμο, χωρίς τη γενιάδα του, με περίμενε στη βεράντα του ξενοδοχείου. Πίσω του, ο ουρανός είχε πυρακτωθεί, καθώς ο ήλιος όδευε προς τη δύση.